16 χρόνια γιορτέ μεταξιού, 16 χρόνια γιορτέ μνήμη, πολιτισμού και ιστορία. Ξετυλίγεται το αδράχτη τη δημιουργικότητα, τη καλλιτεχνική έκφραση, τη δύναμη, των συλλογικότητων, στην προσφορά και στι κοινέ δράσει, με εφαλτήριο την αγάπη για το σουφλί. Από την αναβίωση παραδόσεων μέσω των χορευτικών συγκροτημάτων και του ήχου τη Μαντουλινάτα και των χάλκινων γουμένισσα, μέχρι την ψηφιακή απεικόνηση και το μαύρο θέατρο. Από την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα, μέχρι την ενημέρωση σε τεχνικά ζητήματα σειροτροφία και από ημέρε μεταξιού σε νύχτε καλοκαιριού με την υπεροχή φωνή και τα τραγούδια τη Ελεονόρα Ζουγανέλη. Οι γιορτέ μεταξιού που διοργανώνει ο Σύλλογο Φίλων τη Μετάξη, η Χρυσαλίδα για 16η χρονιά συνεχίζονται έω την 1η Ιουλίου, σε διάφορους χώρους της πόλης όπως το Δημοτικό Μουσείο. Τρίτη 26 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Λαογραφικό Μουσείο, τα Αγνάφαλα θα στηθεί μεταξένιο εργαστήρι για μικρούς και μεγάλους. Η αυριανή ημέρα είναι από, το, από ένα εργαστήρι ε, του, από το Λαγραφικό Μουσείο Τα Γνάφαλα, όπου στο χώρο του μουσείου θα γίνουν εργαστήρι με δημιουργίες από μετάξι. Έτσι Επίσης και εκεί ο κόσμος μπορεί να συμμετέχει και να δημιουργήσει και τα παιδιά και να μάθουν και να δουν και καινούργιες τεχνικές. Την Τετάρτη στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού έχουμε την παρουσίαση από την ερευνήτρια αρχαίου υφάσματος στην κυρία Τσουρινάκη για το για την παραδοσιακή φορεσιά του σουφλίου. Έχει γίνει μια έρευνα και μια μελέτη πάνω στη συγκεκριμένη φορεσιά και το πώς αυτή εξελίσσεται και το πώς κατασκευάζεται. Την 5η τώρα, 28 Ιουνίου, στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε, το καλλιτεχνικό εργαστήριο εν λευκό, θα πραγματοποιήσει την αναπαράσταση του κύκλου ζωής του μεταξοσκόλικα με τη βοήθεια τεχνολογικών μέσων και τη μαγεία του Μαύρου Θεάτρου. Στις 7 το απόγευμα θα είναι διαθέσιμη προς το κοινό η πρώτη έκθεση στατικού μοντελισμού παιδικού τμήματος, ενώ εκεί θα βρίσκεται και ο Σύλλογος Ραδιοεραστεχνών Εύρου. Η λέσχη των σουφλίου και περιφέρειας θα απασχολήσει δημιουργικά τα παιδιά με το κυνήγι του θησαυρού και μοτοπαιχνίδια ενώ θα στηθεί και θερινό μοτοσινεμά. Το βράδυ θα ακολουθήσει διαχρονικό ροκ πάρτι από τον Χρήστο Μούχια. Την Παρασκευή τώρα πάλι το Ενλευκό ξεκινάει τις δράσεις του. Στη συνέχεια, ε, α, συγγνώμη, ξέχασα την Πέμπτη ότι υπάρχει και, ένα, και άλλη μια δράση από τον ε, Σύλλογο ραδεστεχνών Εύρου, Δοδηγενία Κρήτα, οι οποίοι θα κάνουν παρουσιάσεις τηλεπικοινώνιων μέσω ασύρματου. Ένα πολύ ενδιαφέρον που θα μπορέσουν να το δουν και τα παιδιά και οι μεγάλοι. Την Παρασκευή, για να ξαναπάμε στο πρόγραμμα, έχουμε το Ελευκό, όπω είπαμε, με τι δράσει, και στη συνέχεια το ΒΒΕΦ, όπου θα μα παρουσιάσει ένα πολύ ωραίο διαδραστικό παιχνίδι για παιδιά. Και στη συνέχεια έχουμε την μεγάλη εκδήλωση που θα κάνει το Ελευκό, όπως το ονομάζουμε στην τοπιολαλά μας Τζουντζούνα. Είναι μια αναπαράσταση μουσικοχορευτικό, κομμάτια από τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, τα οποία θα παρουσιαστούν από τα παιδιά και τα μέλη του ελευκό. Το Σάββατο το πρόγραμμα είναι πλούσιο, ωστόσο το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Το πρωί έχουμε την ημερίδα μα, όπου ο Σύλλογο Φίλου Μετάξη Χρυσαλίδα διοργανώνει μια ημερίδα ε, ενημερωτική για του σιροτρόφου, όπου οι σιροτρόφοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σε τεχνικέ εκτροφή μεταξωσκόλικα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και γι' αυτό έχουμε καλέσει έναν εξαιρετικό ομιλητή, ο οποίος είναι ο κύριος Σκαλάτος Ντέντο, που είναι αναπληρωτής καθηγητής ε, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και θα ε, είναι συντοπίτης μας, είναι σουφλότης, ο οποίος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, έχει κάνει τις πιο ε, κατάλληλε σπουδέ για να μιλήσει επάνω σε αυτό το κομμάτι, στη σειροτροφία. Έτσι λοιπόν θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν και να γνωρίσουν αυτό που λέμε από πρώτο χέρι. Να, να πάρουν μια πολύ σωστή και έγκυρη ενημέρωση για, το, για την εκτροφή του μεταξωσκόλικα. Και το βράδυ αυτήν τη μεγάλη και μοναδική συναυλία με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ε, εδώ θέλουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο, ε, όπως και σε όλες τις άλλες μέρες, αλλά θα είναι μια εξαιρετική βραδιά. Θα γίνει στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε, νύχτες καλοκαιριού, όπως ονομάζει την φετινή τη περιοδία η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θα έχουμε την χαρά να γλεντήσουμε όλοι μαζί και να διασκεδάσουμε με τα τραγούδια της και πάμε στην τελευταία μέρα των γιορτών όπου θα κλείσουμε με ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι. Πιο νωρίς πάλι η αναπαράσταση του κύκλου της ζωής από τον Ελευκό, του Μεταξοσκόλικα και στη συνέχεια λαϊκό γλέντι με, την, με τα ακούσματα από τα χάλκινα της σα.